για γενική παρακολούθηση. Ένα μήλο την ημέρα. Ένα μήλο την ημέρα. Το γιατρό δεν κάνει πέρα. Έτσι αποφασίσαμε να βγούμε στον αέρα. Πήγα τα καλύτερα μας χρόνια να σπουδάσουμε, να γίνουμε γιατροί. Και μας έχουνε του κλώτσου και του μπάτσου στην Κύπρο την αιώνια, τη μακαλιά γη. Μην τους ακούτε, αυτοί καλά την έχουν. Τα νεύρα μας εμάς και δεν αντέχουν. Ελάτε και ρωτήστε μας να δείτε τι τραβάμε. Εμάς που είμαστε δίπλα τους και τους υπηρετάμε. Γκάμπλγκάρα. Ένα μήλο την ημέρα. Πιστοί στον όρκο του Ιπποκράτη, δεν χαρήκαμε μια νύχτα το κρεβάτι. Τρέξε γιατρέ, ο ασθενής πεθαίνει. Και δίπλα η γυναίκα κρίση να παθαίνει. Ένα μήλο την ημέρα. Το γιατρό δεν κάνει πέρα. Ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε δέκα υπουργεία. Και όμως σας ευχόμαστε να έχετε υγεία. Και να κρατιέστε μακριά από τα νοσοκομεία. Άμα νομίζουν ότι καθίτσι καταρρίσει η Λούγκα, πολύ γελάσανε, πολύ γελάσανε. Τι? Δεν το πιστεύω! Τι αγόρι είναι εδώ μέσα, μη βάλε! Γιώργο! Όλα μου καλείς εμένα να είναι σε καθαριστήρια, γιατί γεμονίστη και λέ μου γέμα. Γλύωνα καθαριστά! Άκου να σου πω, κύριο Σατρουνίκη, η Λούγκα νοσοκόμα, όχι η Σριλάνκα. Που τες νοσοκόμες άρεξε, τέλειωνε κόρη μου, τέλειωνε, καθάριζε. Δεν θα καταρρίσει, τελείωσε. Ένα βαϊσέσο σου κάνω. Ακούσες, να που σε έχουμε εδώ μέσα και πιερώνουμε σε. Πιερώνεται, συγχώμη, πιερώνεται, δίνεται η Λούγκα μισθό πεινάς. Έχει χάζει να μας πεις ότι μη είσαι εδώ μέσα και πεινάς. Άγιε. Ποιος πεινά? Άντε ρε γιατρέ, εσύ να χαρείς. Άκουσα... Λέω αν πεινά να μου κάνει παρέα. Τι σημαίνει, κυρία Ανδρονίκη, δεν καθαρίζεις εσύ? Εσείς που τα εκάμετε, θα τα καθαρίσει. Άκου, άκου, γλώσσα, τελειώνετε, αρχίστε να καθαρίζετε και οι δύο. Άκου να σου πω, η Λούγκα είναι σου κόμμα, κύριος Ανδρονίκη, καθαριστήρια. Τι να γυρίσω το χέρι μου. Γύρισε, γύρισε, μα σου περνά. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, ένα λεπτό. Μη λεπτό, μη χοντρό, κύριος. Εγώ δεν καθαρίζει. Τέλειωσε. Απολύεστε και οι δύο. Άκου τον Ανταμπουλαλή. Και ο ποιος είσαι εσύ που να απολύσεις εμένα? Εγώ απολύωσα εσένα. Άντε μένα μου, έσαι σου. Το πιστεύω! Ένα λεπτό ρε παιδιά, ένα λεπτό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Τι είναι δηλαδή οι φωνές? Ακόμα δεν άκουσες τίποτε. Σύνεξε τη μαμά σου, κύριε Ανδρέα Πασπάτη. Ένε κατάλαβα. Απόλυσα τον. Ποιο μάμα? Τι είναι? Πού εξανακούστηκε καθαρίστρια να απολύει γιατρών? Ένα που με είπες. Είπες με καθαρίστρια. Παρετούμε! Ένα λεπτό, κύριε Ανδρονίκη! Τέλειωσε, παρετήθηκα, γιατρέ. Α, και η Λούγκα παρετούσε. Εσύ τι έπαθες και παρετούσε τώρα? Γιατί δεν μου φύγει ο κύριος Ανδρονίκη, καταρρίσει όλα αυτά εγώ, πριτς! Άντε, άντε, κανονίστε να που μου χρωστάτε, να πάω να σκάσω τα πράγματα μου. Κύριε Ανδρονίκη! Αου! Ναι! Δεν έχει μαγιονέζα. Άις με και εσύ, ρε γιατρέ, με τη μαγιονέζα! Ναι! Πώς θα φάω το ρόστο μου εγώ, στεγνών, χωρίς μαγιονέζα! Είχα ένα και δύο
και τρία και τέσσερα παιδιά. Καλά, η αναισθησία σου δεν έχει όρια. Α, τον κύριο Μίμη που λαλείς, κύριε Έλενα. Ακούω ανέδεια. Μα γιατί ανέδεια, προχτές που έφερε μια ολοκλήρω λατούνα του ελάλες, η αναισθησία σου δεν έχει όριο. Σιωπή, δεν σου επιτρέπω. Μα ένα κατάλαβα. Δεν βλέπεις την ακαταστασία εδώ μέσα και μου βάφεσαι! Είδες, κυρία Έλενα, τι να κάνω! Τι να κάνεις, να τα συγγυρίσεις, τι να κάνεις! Δεν είναι δουλειά της γραμματέως να συγγυρίζει! Και είναι δουλειά της γραμματέως να βάφεται! Κάμνω το διάλειμμα μου, εντάξει! Να το συνεχίσεις το διάλειμμά σου στο σπίτι σου. Απολύεσαι! Καλά, Άντορα! Είναι 100 φορές που με απέλησες ως τώρα! Άκουσες τι είπανε, δέστα το πλάσμα! Λοιπόν! Ή θα φέρω μαγιονέζα ή θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Τι μιμή, ρε Έλενα! Χωρίς μαγιονέζα πώς θα φάω το ρόστο μου. Σκληρό, ξερό. Ρε Ανδρέα, σοβαρό μιλάς τώρα. Ο υπέ μου το αν είναι να νευριάσω. Γιώργο μου, σε παρακαλώ, είσαι και ψυχολόγος, μην εξάπτεσαι μας. Βεβαίως, Γιώργο μου, σοβαρό μιλώ. Ποθένα στα ποθένα τη φτιώξεις να την απολύσεις. Περίμενε, ρε Ανδρέα. Δηλαδή, μπορεί εκείνη να με απολύσει και εγώ δεν μπορώ να την απολύσω. Πού εξανακούστηκε εγκαθαρίστρια να απολύει γιατρό? Δεν εξανακούστηκε, Γιώργο μου, αλλά η μάμα μου έτσι εγκαθαρίστρια. Ε, τι είναι, ρε Ανδρέα, πέ μας και εμάς να το ξέρουμε. Είναι υπεύθυνη του παραϊατρικού προσωπικού. Άτε, ρε Ανδρέα, και εδώ και στις τσετίτλων τώρα της κυρίας Αντρονίκης. Ε, δεν της τον έδωσα, Μιχάλη μου, επήρε τον με το σπαθί της. Ρε, να με ήταν η μάμα μου δα μέσα. Άρε, ήταν που κάνει. Όχι, ρε Μιχάλη, να είσαι εσύ παράπονο. Όχι, εσύ τα κάμες μαύρα σε γέρημα δα μέσα. Εγώ. Εσύ καλό εγώ. Ποιο είναι τα ποτήρκα? Ποιο είναι τούτη φόρμα? Ποιος και βάζει τις εφημερίδες, τα περιοδικά? Όχι, ρε Αντρίκο. Όχι. Με μου φεύγεις. Μιχάλη, μια και φεύγεις φέρε και τρεις μαγιονέζες. Τις μεγάλες. Όχι τις δίαιτας. Εσύ να μου παίρνει και έρχεσαι τώρα. Εσύ τι παίρνει και έρχεσαι τώρα. Εγώ παίρνω γιατί περιμένω να έρθουν να με πιερώσουν και να πάω έσω μου. Κι εγώ περιμένω που λερώσει πάει σπίτι μου. Έφερες τα ριάλια μου. Ποια ριάλια μου. Ποια ριάλια σας. Ο ένα μου λαλείς ποια ριάλια μας. Τι να που μας χρωστάτε. Να περάσετε από το λογιστήριο τέλος του μηνός. Ο ένα μου λαλείς εμένα τέλος του μηνός, Ελλάδα. Έλα εδώ που πάεις, που πάεις. Δώσ' μας τα εσού. Τι να δώσω εγώ? Τα ριάλια μας! Γιατί να δώσω ριάλια μας? Όταν μας παίζεις τον πελτόν, απόλυσες μας και ερώνεις τώρα. Απόλυσα σας. Επαρετηθήκετε. Ήταν να θέλουμε και αποζημίωση που φεύγετε χωρίς προειδοποίηση. Ε, τέλειωσε. Η Λούγκα που κουπίσε πράγματα. Τώρα να πληρώσει να αρχίσει που κουπίσει τώρα που κουπίσει. Ω, κουπίζε όσο θέλεις. Πακύρα δεν έχει. Λίγκα! Άρα, Μιχάλη, να εξηγηθούμε. Άρα, Μιχάλη, να εξηγηθούμε. Ποιος τα έκαμε τούτα? Ποιος τα έκαμε? Κοίτα, τι έκαμε! Μα ποιος τα έκαμε? Η μαμά σου με την Ιλούγκα, κύριε Πασπάτη. Ε, όχι. Θα τσακωθούμε, Αντρέα, θα τσακωθούμε. Να τσακωθούμε όσο θέλεις. Άμα θέλει, τσακωνόμαστε όλη μέρα. Μαμά, τι είναι τούτα? Ή θα μου δώσουν τα ριάλια μου, ή θα μπω μέσα στο χειρουργείο και θα τους τα κάνω όλα ίσα ίσα. Κι εγώ ριάλια μου ίσα ίσα. Ριάλια σου ίσα ίσα. Την αστυνομία. Την αστυνομία. Θα πιάσω να τούτε. Ρε τον πρόεδρο να φέρεις. Ναι, αστυνομία. Σας παρακαλώ, ελάτε αμέσως στην πολυκλινική Άβατον, διότι έχει υποστεί βανδαλισμούς. Χούλιγκανς, όχι. Οι χούλιγκανς δεν είναι τίποτα μπροστά τους. Άβατον. Μάλιστα, κύριε, σας παρακαλώ. Άβατον. Σαν να εκλειώρει. Άντε, κύριε Αντρονίκη. Ετοιμάστε να πάει μέσα. Να έρθουν και να δούμε ποιος θα πάει μέσα. Όλια! Τι είναι, ρε μάνα! Κοστίζα, κάτι βόμπα! Ποια βόμπα! Τι βλακίες είναι αυτές! Τι άλλο, κύριε Νίκη! Γιατί σύρνω να σας ζήσω πάνω! Αγγελίδη, κρατώ πόμπα! Πόμπα! Την αλήθεια μου λέει! Ήξερα το! Πατρά μου! Μαρία μου! Κύριε Γιώργο μου! Κύριε Αντρονίκη μου! Κύριος Μιχάλης μου! Λούγκα μου! Μίμη μου, πού είσαι πάλι! Δεν πήρε να φέρει μαγιονέζες!
Σιωπή, έτσι! Άντε! Ακίνητη! Έστει γράστα σύσια πάντα! Εν αλήθεια που λέει! Σιωπή, σου! Μα να πηγαίνει τα μέσα, πέσε μπόμπα! Όχι, εσύ γυρίζαμε τα έπιπλα! Σιωπή, ναι σου, κυρία! Ποιος είμαι να πεις... Αν πεις αλληνά κουβέντα, έστει γράστα σύσια πάντα! Εν αλήθεια που λέει! Σιωπή, σου! Ε, λοιπόν, Παναγία! Σιωπή, σου! Απατάτε το! Ακίνητη! Εσύ να είσαι σίγουρα, μαμά. Είναι αλήθεια που λέει. Παλιά μου άλλη και ολέσπασε. Με κάνει. Εσύ που την ώρα που σε πια, σε αλήθεια, σε αλήθεια. Πάει τόσο πάνω μέσα στην τράπεζα. Εστραώθηκα. Μα όλα μου μιλά σε μένα έτσι. Εντάξει, δεν είναι αλήθεια που λέει. Συγγνώμη, κύριε. Συγγνώμη, κύριε. Συγγνώμη, κύριε. Συγγνώμη, κύριε. Συγγνώμη, κύριε. Τολμήσεις! Το λοιπόν, παιδιά, έτσι μπόμπα δαμέ. Έτσι το remote control δαμέ. Μάλιστα, κύριε Νίκο! Το λοιπόν, δεν θέλω φορές, δεν θέλω φασαρία, θέλω να είστε φρόνιμοι και να κάνετε ό,τι σας λέω. Και θα πάθει κανένας τίποτα, εντάξει? Μάλιστα, κύριε Νίκο! Το λοιπόν, τώρα πιάστε να καθαρίσετε, γιατί δεν μπορώ να τα θωρώ δαμέσα. Ρίξερο, πιάνει με έναν άγχος, πιάνει με έναν πράγμα, ρίξερο, τρέμω το χέρι. Αλήθεια που σας λέει! Άτε πάλι, άτε πάλι! Μα τι θα τις βρει και αυτές και πέρα από τράπεζα. Εσείς είναι που θωρείτε. Πιάστε καθαρίστε τώρα. Εμείς τώρα να μετρήσουμε τα ριάλια μας. 135.755 λίρες και 33 σεντ. Δεν μπορώ. Αλήθεια που σας λέω. Εσπάσες με. Ούτε τη χαρά να μετρήσω τα ριάλια που έκλεψα έμμα φίλης. Πιένε σου. Με περιπέξασε. Γιατί πιένε σου. Ποιος είπε ότι είναι αυτού τα κανάλια. Χάνουν έτσι πράγμα τα κανάλια. Θα με ένα χλιάσει και πιάνω στο συνέντευξη. Όχι να ληστέψεις ολόκληρη τράπεζα. Εγκαλά που λάλλεις. Ε, παιδιά, πού είσαι η καθρέφτη. Ε, καθρέφτη, πού είσαι. Στην τουαλέτα. Thank you. Μουράτε. Εσύ σκέφτεστε να πιέτε. Όχι, κύριε Ρίκο, είναι πού να πάμε. Μπαίνουμε τόσο ωραία τα χάμε. Γιατί μέσα στο διάδρομο έβαλα άλλο τρεις πόμπες, όλα γίνει κανένα ατύχημα. Αλήθεια που σας λέει. Αντρέα μου, Αντρέα μου, τι θα κάνω, ρε! Η Λούκα τα όλη κατορίζει! Ψυχραιμία, ρε παιδιά, ψύχρεμα! Τι ψυχραιμία, Αντρέα μου, τι ψυχραιμία! Η αστυνομία τι κάνει! Θα μην κάνει τίποτα γιατί θα πας να την άξει! Πού σου λες, ρε γιατρέ, καρτεράς μου την αστυνομία! Εδώ, πιάς την πόμπα και πέταξε την έξω μια νομορφιά! Ναι, επέταξε την εσύ μια νομορφιά! Συγγνώμη, κύριε Αντρονίκη! Εγώ το πέταξε πόμπα έξω! Μπράβο, Ιλούγκα! Τώρα, μπράβο, Ιλούγκα! Πριν όμως, διώξατε, Ιλούγκα! Επαναπροσλαμβάνεσαι, Ιλούγκα! Και μάλιστα παίρνεις και αύξηση! Πόση αύξηση! 5 λίρες! 5 λίρες, πέταξε εσύ, καλό! Άτε, ρε, Γιώργο, πιάσασε τα τσιγκούρη, λίγια τώρα! 50, Ιλούγκα, 50! Θέλω κι εγώ καλό! Εσύ, ούτε καλέ! Και να σκύ! Άτε, άτε, Ιλούγκα, έλα, με το ένα, με το δύο, με το τρία. Ένα. Δύο, τρία... Ρίκο! Ένα πετάξω την πόμπα έξω! Λοιπόν, να την ανατολάξω, να γιώνουμε! Όχι, κύριε Ρίκο, να χαρείς! Και κύριε Ρίκο, κοίταξε, αστιεύεται η Λούγκα. Ντα! Όχι, ντα! Εμπάμπο να κάνει, καταλάβατε! Μπαμ! Αλήθεια που λέει! Στε είσαι συνεργός του, κοκόνα μου, α! Εγώ, κύριε Λέισο! Γιατί του φώναξες τότε? Διότι είναι λεβέντης και έκαμε και πολύ κόπο. Άτε να δω τώρα. Τώρα ήταν που να δεις. Έπρεπε να τον εθώρες την ώρα που έκαμε τη ληστεία. Μαναία μου, θα τον ξεχάσω ποτέ μου. Έκαμε ένα σάρτον πάνω από τον πάγκο και βρέθηκε δίπλα μου. Αμέσως έπιαμε ένα πράγμα. Μια ταχυπαρμία. Πρώτη φορά να νιώσα έτσι πράγμα. Και αν ήταν και σύφκι μες στο φτί μου και λαλί μου, δώσ' μου τα λεφτά σου, εμούθκιασα. Ένα μούθκιασμα που ξεκίνα από το φτί και κατέβαινε... Δεν μας ενδιαφέρει τη σπινή που κατέβαινε. Α, ύστερα έβαλε με πάση τη μοτόρα του και σφίγγου μου πάνω του όπως τα βίπερ. Τόσα χρόνια στην τράπεζα, πρώτη φορά είναι χαρικά τόσο για τα ριάλια που εδίω. Μετάξτε την έξω, μετάξτε την έξω. Η πόμπα ρε, την πόμπα, νόη μου. Να τα κάσε με, να τα κάσε με. Να σου δείξω εγώ και να σου μάθω αν θα ενοχλεί
από γυναίκα. Τίποτε κύριε Ρίκο, αστείευκα με την κοπέλα. Α, πολλά αστεία κάνετε εδώ μέσα, ρε κοπέλα. Λοιπόν, εμπάτε με τσίτο γραφείο λίγο. Λίγο ρε πάσα. Λίγο ρε. Τώρα, είδε μία σειρά σας είσαι πάνω. Έλα, αλήθεια που σας λέει. Εμπρός. Ναι. Τα πουλάκια μου. Δεν μου θέλω. Λοιπόν, θέλω να εξαφανιστείτε από μπροστά μου την κλινική. Να μου πέψετε ένα ελικόπτερο μπα στην ταράτσα και θέλω να μου αφήσετε στην άκρα του διαδρόμου μια πίτσα extra large μαζί με ελιές μαύρες μαριτάριν από το καλαμπόκι, τέσσερα τυριά μορταδέλα. Όχι! Με μου βάλεις πράσινη πιπεριά ή δεν πήγες να του σύσσαμα. Τι ώρα που θέλεις. Αν μου στείλεις την πίτσα, να σου στείλω ένα. Αν μου στείλεις το ελικόπτερο, ας μου στείλουν. Τελειώνετε! Ρίκο, πεινάς! Έχει ρόστο μέσα! Ρόστο? Τα γέρι μας και παράγγειλα πίτσα. Να μου πει εμένα το αστυνομικούδι να μένει από μέσα. Ναι, να μου πει εμένα το αστυνομικούδι. Να του λέω πεινό και να μου λέει μένει πεις μέσα. Ού, στην κλινική μου. Μάλιστα. Μας κάνουν να μπαίνουμε από το παράθυρο μέσα στην κλινική μας. Έσο. Ορίστε. Φαίνεται πως είδε αυτό που έφερε την πίτσα. Φοβήθηκε πως θα την αρπάξω. Ποιος ξέρει. Ω, καθαρίσανε εδώ, ε. Μπράβο, αυτά γιατί θα δεθήσανε εδώ. Τα σκουπίδια. Α! Το ρόστο μου! Χάθηκε το ρόστο μου! Κυρία Αντρονίκη! Το ρόστο μου! Αχ, ήταν πολλά ωραίο το ρόστο, ευχαριστώ παιδιά. Τύχη μας όμως που τον άλλον είναι να μας φάει. Το λοιπόν, εσείς πρέπει να μείνετε δαμείο ως καλά παιδάκια, εντάξει. Και εγώ να φύγω και ούτε κάτω με ζημιά. Το λοιπόν όμως, για να είμαστε σίγουροι, να σας θυμίσω ότι το remote control πιάνει αχτίνα μέχρι 500 μέτρα. Εάν ακούσω πίσω μου φορεί τσιριλιάνη αστυνομία. Έσυρες μαζί, Σαμπάνο. Εν αλήθεια που λαλώ. Εν αλήθεια που λέει. Κάτι και το ρόστο. Σε βάτη ζωή μου. Με αύρο μαγιονέζα χωρίς διοξίνη. Φτυχώς που βάλαμε την πίτσα δηλαδή. Αλλά τη μαγιονέζα τι άντυγα. Θα τη βάλω πάνω στην πίτσα. Κοίτα εδώ τι είναι. Πεμπουλοκούμια της γεροσκύπου με το remote control. Άντε μάνα μου, άνοιξε να δούμε. Εμπόμπα τα λοκούμια της γεροσκύπου. Ωραία. Ας φάμε την πίτσα πρώτα με τη μαγιονέζα και μετά βλέπουμε. Το λοιπόν, κύριε, χαίρετε και ευχαριστώ πολύ. Ρίκο μου, μα φεύγεις, άλλα μου ελάλες παστιμό τώρα. Αστιεύκε του το άνθρωπο. Γεια σου ρε Ανδρέ, βέβαια αστιεύκου μου. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ως ψυχολόγος δηλαδή. Άντε τέλειωνε. Ναι, θα ήθελα την τράπεζα. Γιατί την ελίστεψες. Λάμνα ρότα. Ικανοποίησες σε απάντηση μου. Οφείλω να πω ως ψυχολόγος πλήρως. Χαίρετε και... Σφουγγίστου. Ρίκο μου, πες χωρίς εμένα. Αφρούλα, πότε βγαίνει. Που το Αφροδίτη που είναι η θεά της ομορφιάς. Ποιος είναι τούτος. Παναγιά, έφανε την πίτσα που μου στείλα. Το πιστεύω. Α, τα κοπέλια, βάλαμε μέσα υπνοτικό. Μάλιστα τους έκλειμ. Παλιόν το κόλπο. Να γελάσουν του Ρίκου. Ανοιξίζουν τα λουκούμια. Παναγιά μου, δεν φανταπηλέ. Κούρα ρε Νίκο, πήρα μας πρέφα, βούρα. Παναγία, βούρα. Μπρος. Ναι. Ού, έπια την πίτσα, καλότερα πια. Να έφα την πιλέ μου. Ναι, ναι. Ένα γκόμο στο ελικόπτερο. Να, καλά. Ένα θα σπέψω έξω τώρα ένα γιατρό.
Άντε ρε Ρίκο, γλύωρα ρε Ρίκο. Μαγιά μου είναι τζιόχτος. Ναι, μου ζητά λεφτά, πού είναι τα λεφτά, πού είναι τα λεφτά. Ναι, μου, ε, πιέρα, δεν το στάνε. Ε, τα λεφτά, πού είναι τα λεφτά, μου, ρε. Ε, πού είναι τα λεφτά, ε, μου, ρε, πού είναι τα λεφτά, ρε. Νίκο μου, Νίκο μου, γιατί μου το κάμες τούτο. Να σου πω, είσαι πολύ κόσμος μέσα, σαν τρέπω μου, ρε, μάνα μου. Είσαι να έρθω να σε βρω, α. Πώς τα δει, πέρα, αλήθεια. Μαναία μου, νιώθω πάλι και το μουθιάσμα. Ε, ας το μουθιάσμα, ρε, μάνα μου, τώρα να μπουν μέσα αστυνομική, για όνομα. Ε, καλά που λαλείς, αλλά τα λουκούμια φαντά ο κύριος, έντζε. Μα να που λαλείς, ρε κόμου. Άκου να δεις, ρε μάνα μου, εγώ πρέπει να φύγω τώρα, εντάξει. Τα λεφτά μας έπιαν τα τούτος. Άκου να δεις, να βρεις τα λεφτά μας και να έρθεις να με βρεις. Εντάξει, ας σου κουζίνει κάρτα. Ότι πεις, ρε κόμου. Συγγνώμη, κύριε Ρίκο, έφυγε μου. Είναι αλήθεια που σας ελάλε. Ρίκο! Πουλάκι μου, έφας την πίτσα, να. Α, ο, αστυνομία. Έχω μια καταγγελία. Εκλέψα μου το ρόστο. Ένα λεπτό και τα λεφτά του Ρίκου. Καλά ρε Μίμη, πριν να σε πιάσει η αστυνομία, τι έκανες. Τι έκανα. Έφαγα την πίτσα και τα λοκούμια. Καράμα μου, κοίταξε, δίπλα από τα λοκούμια δεν είχε μια σακούλα μαύρη. Ναι, τα σκουπίδια. Τι γύρευα πάνω στον πάγκο. Βεβαίως, τα επέταξα. Στον κάλαθο. Με κύψετε πάση τα λεφτά του Ρίκου και έτσι να σας ζήσω πάνω, α. Τι έπαθα. Τίποτα, τώρα θα πάθω. Θα πούμε, Ελένη μέσα. Πέταξε σκουπίδια η Λούγκα κάτω και πέρασε αυτοκίνητο και πήρε. Ωραία, η Λούγκα. Άντε να το. Η Λούγκα και τα ρίζει φωνάζεται, δεν και τα ρίζει πάλι φωνάζεται. Άντε να το εδώ μέσα. 135.755 λίρες και 33 σένσα σκουπίδια. Θα τη σύρω ίσια πάνω, τέλειωσε. Εν αλήθεια που ελάλε. Ένα μήνο την ημέρα. Αποφασίσαμε να βγούμε στον αέρα. Πήγαν τα καλύτερα μας χρόνια να σπουδάσουμε, να γίνουμε γιατροί. Και μας έχουνε του πλότσου και του μπάτσου στην Κύπρο την αιώνια, τη μακαλιά γη. Μην τους ακούτε, αυτοί καλά την έχουν. Τα νεύρα μας εμάς και δεν αντέχουν. Ελάτε και ρωτήστε μας να δείτε τι τραβάμε. Εμάς που είμαστε δίπλα τους και τους υπηρετάμε. Η γκάμπλ γκάρα.